Συνάδελφοι, εργαζόμενοι συνταξιούχοι της Αττικής, και από αυτό το βήμα πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Συρίας, ο οποίος για 8 συνεχή χρόνια βρίσκεται σε υπεριαλιστικό πόλεμο, σε ένα πόλεμο εναντίον όλων και στη μέση λαή της περιοχής, οι οποίοι δοκιμάζονται και αναγκάζονται στην προσφυγιά. Καταγγείλουμε την τουρκική υπεριαλιστική επέμβαση που γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην περιοχή. Επίσης, φυσικά, να καταγγείλουμε τη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι στηρίζουν αυτές τις επεμβάσεις που είναι εκεί πέρα μακελάριδες των λαών. Και να πούμε ότι κάναμε σήμερα παρέμβαση στην τουρκική πρεσβεία παρά στη διαμαρτυρία των φορέων που είμαστε ενάντια στη στρατηγική συμφωνία της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να εκφράσουμε από εδώ τη θέλησή μας και τη δύναμή μας και την αποφασιστικότητά μας ενάντια σε αυτή τη στρατηγική συμφωνία για επέκταση των βάσεων στη χώρα μας. Και όταν έρθει στη Βουλή προς ψήφιση, θα διοργανώσουμε μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια σε αυτή την επέκταση όπου κάνει ορμητήριο του ΝΑΤΟ την χώρα μας και μια απέραντη αμερικάνικη βάση. Συνάδελφοι, εργαζόμενοι άριστοι συνταξιούχοι, για να καταλάβουμε το πόσο υπηρετεί το πολυνομοσχέδιο της επιδίωξης των μονοπωλίων, για το οποίο έχουμε και εδώ και 2 μήνες προσπαθήσει να γυρίσουμε τούμπα τον κόσμο, αρκεί κάποιος να παρακολουθήσει αυτό που συμβαίνει στις συζητήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες στις επιτροπές της Βουλής. Αναστέναξαν τα έδρανα από φιλοφρονήσεις και αναγκαλισμούς εταίρων και κυβερνητικών υπουργών που οδηγούν το άρμα της ανάπτυξης εκεί που τα κέρδη θα βγαταίνουν και ο λαός θα γίνεται θυσία για το καλό των λίγων. Θέλουν οι εργοδότες να κρυφτούν και η χαρά δεν τους αφήνει. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ, όσο και του ΣΕΔΕ και των βιομηχανικών επιλευτηρίων, χαιρέτησαν το νομοσχέδιο, αφού όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μητσόπουλος, διευθυντής του τομέα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ρυθμιστικών πολιτικών του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, συμβάλλει, λέει, θετικά στη διαμόρφωση ενός φιλικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Με τη δασκαλάκη υπεύθυνη τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων να συμπληρώνει πως προβλέπει πρακτικές λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία για χρόνια εμπόδιζαν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, όπως βαφτίζουν τα εμπόδια των εργατικών δικαιωμάτων για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου, μιας που τρώγοντας έρχεται η όρεξη, κατέθεσαν και βελτιωτικές προτάσεις απαιτώντας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υλοποιήσει και το υπόλοιπο από το 30% των αξιώσεών τους που κατά δήλωσή τους δεν πρόλαβε να υλοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων προτείνει την πλήρη κατάργηση της διαιτησίας, την πλήρη υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων έναντι των κλαδικών και άλλα. Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, είχε κληθεί ο επικεφαλής της δοτής ηγετικής ομάδας ΓΕΣΕΕ Παναγόπουλος. Αυτός ο γνωστός τύπος που έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στα 3 μνημόνια και στην κατάργεια του κατώτερου μισθού, ο οποίος επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως ανθρώπου της εργοδοσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, δεν είπε ούτε λέξη για την απροκάλλητη παρέμβαση της κυβέρνησης στα συνδικάτα, δεν έβγαλε κιφ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στη λήψη αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, ενώ έφτασε να ισχυριστεί ότι το νομοσχέδιο επαναφέρει και θετικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων. Η μόνη παράκλησή του προς τον Υπουργό ήταν ότι σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό μητρό συνδικαλιστικών οργανώσεων, για το οποίο είπε, θα παρακαλούσα, λέει, τον Υπουργό, και θα παρακαλούσα και αν είναι δυνατόν και συνέδωσα αυτή, να δηλώσει ότι το αποσύρει. Παρακάλεσε ακόμα τον Υπουργό να ξαναδεί το θέμα της ηγετησίας. Όλα αυτά μάλιστα με ανησυχία για τις άσχημες συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου όσον αφορά τον ανταγωνισμό των υγιών επιχειρήσεων.
όπως χαρακτηριστικά είπε. Τα όσα ανέφερε επισφραγίστηκαν και με θερμή χειραψία που αντάλλαξε με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Άδων Γεωργιάδη, ενώ από την αγωνία του να μην τους ξεφύγει κανένας υπουργός, τις χαιρετούρες και τα χειροφιλήματα ξεκίνησαν τον λουλουδάδικα. Συνάδελφοι, εργαζόμενοι άνεργοι συνταξιούχοι, εχθές ήρθε μια ακόμα έφεση του Ιμπεριαλιστικού Οργανισμού που ακούει στο όνομα ΟΑΣΑ. Αυτή η έκθεση θεωρεί πρόβλημα για την παραγωγικότητα και την κερδοφορία της τριετίας και ότι καθορίζονται ακόμα οι μισθοί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις κυβερνήσεις όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, την οποία και επικροτεί. Ταυτόχρονα ζητάει να γίνουν θαραλέα βήματα στην επιμήκυση του εργάσιμου βίου, πολύ πάνω από το 65ο έτος. Βλέπουμε λοιπόν, συνάδελφοι, ότι οι μπεαριστές συνεχίζουν να ενοχοποιούν ότι δικαίωμα έχει απομείνει για το τσάκισμα της ζωής μας. Η εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ ήταν αυτή που χρησιμοποίησε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να τσακίσει δικαιώματα. Αυτή χρησιμοποιεί και η Νέα Δημοκρατία. Ο ένας σκάβει, ο άλλος ράβει. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, με μεγάλο θράσος η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει ως φιλεργατικό ένα νομοσχέδιο που επιφέρει συντριπτικό κτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά στις κλαδικές, βάζει σε μόνιμη πρέσα τους μισθούς και θέτει υποασπαστικό κρατικό έλεγχο τη λειτουργία των συνδικάτων με ηλεκτρονικό φακέλωμα και το χτύπημα των γενικών συνελεύσεων. Ποια είναι όμως αυτή η αλήθεια για το πολυνομοσχέδιο? Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Το δίθεν φιλεργατικό πολυνομοσχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις από τις εθνικές, τις τοπικές, κλαδικές και τις επαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επιχειρήσεις που δίθεν αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή λειτουργούν ως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού σκοπού και άλλα. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν έναντι των κλαδικών για τις παραπάνω επιχειρήσεις. Η τοπική σύμβαση υπερισχύει και της εθνικής κλαδικής και της ομοιοπαγγελματικής. Ακόμα και όταν γίνεται δυνατό να υπογραφεί κάποια κλαδική σύμβαση, θα πρέπει στη σχετική αίτηση επέκτασης να ελέγχονται οι επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στη λειτουργία του ανταγωνισμού. Ενισχύει τις ενώσεις προσώπων που συστήνουν εργοδότες αφού θα υπογράφουν επιχειρησιακές συμβάσεις που θα υπερισχύουν αυτές των κλαδικών. Νέους περιορισμούς για την προσφυγή των εργαζομένων στον Οργανισμό Μεσολάβησης Διαιτησίας, καθώς η μονομερής προσφυγή γίνεται αδύνατη. Εξαίρεση το κέντρο διανομής εμπορευμάτων πώλησης από την Κυριακάτικη Αργία. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, η ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ, σε ηλεκτρονική μορφή δεν θα γίνονται δεκτές από τον ασφαλιστικό φορέα για τις περιόδους που οι εργοδότες δεν είχαν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Καθιστεί δηλαδή τον εργαζόμενο συνυπεύθυνο για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα τη μη αναγνώριση των εσήμων. Δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να απασχολεί υπεροριακά τους μερικά απασχολήσιμους με προσάξη 12%, υπονομεύοντας την υπερορία που σήμερα ξεκινάει από 40% στην πλήρη απασχόληση. Εδραιώνει στην ουσία τη μερική απασχόληση με κύριο στόχο το παραπέρα χτύπημα της σταθερής και μόνιμης δουλειάς. Μείωση των πρόστιμων για αδήλωτη εργασία, αφαίρεση της πρόληψης για αναδρομική ασφάλιση του αδήλωτου για ένα τρίμηνο. Σωστός αστροφυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει πει για τα καλά για ακόμα μια φορά η κοινωνική ασφάλιση, αξιοποιώντας την απόφαση του Συμβουλίου της Υπεκρατείας. Το σύστημα των τριών πυλώνων που προωθεί η Νέα Δημοκρατία και προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετατρέπει την κοινωνική ασφάλιση σε ατομική υπόθεση και ευθύνη μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης και της υφαρπαγής των αποθεματικών μέσω του ζωγαρίσματος στα χρηματιστήρια. Η μετατροπή της ασφάλισης των γερατιών σε ατομική υπόθεση είναι κάτι που το ζουν εκατομμύρια ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Στο τσάκισμα της κοινωνικής ασφάλισης πρωτοστατεί η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕΕ
η οποία μπαίνει μπροστά στην προσπάθεια δημιουργίας από την ίδια Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου. Αυτά που έρχονται στο κοινωνικό ασφαλιστικό στήσιμα μαζί με τα ζητήματα συνδυτικών συμβάσεων πρέπει να γίνουν αιστείες συσπήρωσης και μαζικής δράσης για να βγάλουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση από το μυαλό τους την απαλλαγή της ευθύνης που έχουν για την κοινωνική ασφάλιση. Άλλωστε, ότι φαινομονικά δίνουν κράτος και εργοδοσία στη στήριξη ασφαλιστικών δικά μας λεφτά και δεν έχουν δικαίωμα να τα αρπάξουν. Έχουμε ξανακούσει τους ίδιους ακριβώς ισχυρισμούς περί νέου, δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού, τους οποίους αναμασούσαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ για τους μονοπωλιακούς ομίλους, οι συντάξεις είναι βάρος. Με το άρθρο 179 που έρχεται στο σχετικό πολυνομοσχέδιο, δίνει πια τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του και χωρίς αυξημένη πλειοψηφία ή αιτιολόγηση, να εκχωρεί σε ιδιώτες την εκτέλεση σειράνες υπηρεσιών, η συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτηρίων, την συντήρηση πράσινου και ηλεκτροφωτισμού. Δηλαδή προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση βασικών τομών των Δήμων. Γι' αυτό ήδη εργαζόμενοι στους Δήμους αποφάσισαν σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων που τη στηρίζουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις αποφάσεις του Γενικού Συνελεύσεων και λοιπόν οργάνων διοίκησης, των συνδικάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων κήρυξης απεργίας. Ουσιαστικά, συνάδελφοι επιδιώκουν να χτυπήσουν τις ζωντανές συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή τις συγκεντρώσεις της Γενικής Συνελεύσης. Εκεί μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι και να εκφράζουν τη γνώμη τους, να συνδιαμορφώνουν απόφαση, να κρίνουν πρόσωπα, παρατάξεις, θέσεις, να ακούσουν τη γνώμη άλλων και να καταλάβουν ποιος είναι μαζί τους και ποιος απέναντί τους. Αυτό φυσικά η κυβέρνηση, οι εργοδότες ούτε θέλουν και το πολεμούν με λύσα. Δημιουργία του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή μαύρη λίστα των συνδικαλισμένων εργαζομένων που θα παραδίδεται κατά το δοκούν στους εργοδότες. Επανερχόμαστε σε αλλήλου μνήμης εποχές, σε αλλήλου μνήμης εποχές, όπως τη δεκαετία του 70 που ο ΣΕΒ είχε ανάλογες λίστες. Επιπλέον, όλα τα κρίσιμα ζητήματα για την εφαρμογή των εν λόγω αντιδραστικών διατάξεων παραπέμπονται σε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, χρήζοντάς τον ως ανώτατο άρχοντα. Στην πραγματικότητα, δίνεται στην κυβέρνηση και στον εκάστοτε Υπουργό η εξουσία να ξαναγράφουν το συνδικαλιστικό νόμο. Χαρακτηριστικό για τη συνέχεια της ενιαίας αντιδραστικής αντεργατικής επίθεσης είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση για να στηρίξει τις νέες διατάξεις που ουσιαστικά καταργούν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας επικαλείται στην αιτιολογική έκθεση του πολεμοσχεδίου πρώτον τα αντίστοιχα αντιδραστικά μέτρα που έχουν προχωρήσει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του 90 και δεύτερον την Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμών που έχει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο πόρισμα της οποίας ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016 περιέχονται συστάσεις για μια σειρά από ρήτρες εξαιρέσεων στην εφαρμογή των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων. Ο ένας λοιπόν παίρνει τη σκυτάλη της αντεργατικής πολιτικής από τον άλλον. Ο σημερινός Υπουργός Εργασίας ήταν αυτός που έφερε το μνημονιακό νόμο Βρούτσι για τον καθορισμό του κατώτερου μισθού, τον οποίο αποδέχτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε νόμο Βρούτσι Αξιόγλου. Σε ό,τι αφορά τη συνδικαλιστική δράση, το πολυνομοσχέδιο προωθεί την απροκάλυπτη παρέμβαση του κράτους και της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα, ακολουθώντας την απεργοκτόνα διάταξη Αξιόγλου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλουν, με τσακισμένα ό,τι εργατικά δικαιώματα απέμειναν και χωρίς καμία φωνή αντίσταση και οργάνωση πάλι των εργαζομένων. Για όλα αυτά, συνάδελφοι, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ συνεχίζουν με μεγαλύτερη δύναμη, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα τη δράση μας ενάντια στο κατάρτισμα αυτό το πολυνομοσχέδιο, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής. Πατάμε πάνω στις κινητοποιήσεις που προστατήσαμε για να αργωθούν το προηγούμενο διάστημα. Με κορύφη στις δύο απεργιακές κινητοποιήσεις 24 Σεπτέμβρη και 2 Οκτώβρη που πέταξαν τα σκουπίδια τους σχεδιασμούς κυβέρνησης εργοδοτών και των συναυτών να περάσουν τα αντεργατικά μέτρα χωρίς να κουνηθεί φύλλο. Συνεχίζουμε να πάρει τώρα πίσω
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο Σκούπα για τους μισθούς των εργαζομένων και συνδικαλιστικές ευθύνες και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Έχουμε ευθύνη να φτάσουμε παντού, σε κάθε χώρο εργασίας, να μεταφέρουμε αυτά που ετοιμάζουν για μας, για να μας καταδικάζουν στη δουλειά χωρίς δικαιώματα, με συνδικάτα, με δεμένα χειροπόδαρα. Να μην μείνει κανείς χωρίς να γνωρίζει το μαύρο μέλλον που μας ετοιμάζουν. Καλούμε τα σωματεία με κάθε τρόπο, με στάσεις εργασίας, με γενικές συνελεύσεις, να ενημερώσουν τους συνάδελφους στους χώρους δουλειάς. Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα των εργαζομένων στους δήμους, τους υγειονομικούς που προχωρούν στις 24 απεργίες στις 23 του μήνα. Απαντάμε με νέο συλλαλητήριο την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, τη μέρα ψήφισης του Συμβουλή. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.